η ευτυχία είναι ποσό ανάλογο με την αγιότητα. Όσο πιο πολύ ανεβαίνω τη σκάλα των αρετών, τόσο ανεβαίνω και τη σκάλα της ευτυχίας. Όσο πιο πολύ αγωνίζομαι, τόσο πιο πολύ κερδίζω σε χαρά. Ο αγώνας οδηγεί στη νίκη και η νίκη στη χαρά και η παραταταμένη νίκη και χαρά στην προσωπική μου ευτυχία και αγαλίαση. Όταν δεν αγωνίζομαι μπορεί να συμβεί και ένα άλλο, το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδίως τον τελευταίο καιρό. Τι μπορεί να συμβεί? Ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός, ο οποίος ακούει από το κήρυγμα του Θείου Λόγου ότι ξέρεις ο χριστιανισμός είναι χαρά και ευτυχία και βλέπει μέσα τον εαυτό του ότι δεν έχει ούτε χαρά ούτε ευτυχία όπως θα ήθελε να έχει, αρχίζει και αμφιβάλλει δια την πορεία της ζωής του και την θέση του μέσα στην Εκκλησία. Γιατί εγώ δεν νιώθω χαρά και ευτυχία? Γιατί έχω μέσα μου ζυζάνια και βδέλες οι οποίες ρουφούν το αίμα της ψυχής μου? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι γερά θεμελιωμένος στην πίστη του Χριστού και δεν αισθάνεται μέσα του την ευτυχία του Χριστού, αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να αμφιβάλλει και μπορεί να πλανηθεί. Μπορεί δηλαδή να δημιουργηθεί μέσα του η αμφιβολία ότι μήπως τυχόν δεν μας τα λένε καλά, να ψάξω κάπου αλλού για την πνευματική μου θέση και αγαλίαση. Και τώρα μάλιστα μέσω των μέσων της ενημερώσεως έρχονται πολλοί και προπαγανδίζουν για αυτά τα θέματα. Έρχονται άνθρωποι άλλων θρησκειών οι οποίοι θέλουν να μας πούν ότι βρήκαν την ευτυχία να την φέρουν και σε εμάς τους χριστιανούς. Δηλαδή ο κίνδυνος είναι και προς τα μέσα, της προσωπικής μας δηλαδή ευστάθειας και σταθερότητος, αλλά είναι και προς τα έξω, δηλαδή ότι η θέση μας στον χώρο του χριστιανισμού τίθεται ένα αμφιβόλο από εμάς τους ίδιους, όταν δεν είμαστε αγωνιστές όπως μας θέλει ο Θεός.